Ο καιρός κοντοζυγώνει για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Για 23η συνεχόμενη χρονιά, τα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου διοργανώνουν ημέρες καριέρας. Ανοιχτή εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν θα πω περισσότερα. Φροντιστήριο που Καμισάς Ηρακλείου, διευθυντής Μανώλης Μαυράκης, μας δίνει, σας δίνει μέσω του ράδιο 984 όλες τις πληροφορίες για να γνωρίζετε. Καλημέρα κύριε Μαυράκη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βιτυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Για να σας ακούσουμε λοιπόν. Πολλά χρόνια περάσανε έτσι, είναι. Ναι. 23. 23 συναπτά έτη, όντως μια εκδήλωση, εγώ λέω θεσμός γιατί το κρίνω πιο πολύ από την ανταπόκριση του κόσμου που από τη στιγμή που κοινοποιήθηκε η ανταπόκριση είναι τεράστια. Είναι μια εκδήλωση, αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί νιώθουμε πως βοηθάμε. Μια εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού αφορά μικρούς και μεγάλους, δεν κουράζουμε να το λέω. Κυρίως απευθύνεται στους μαθητές, αλλά επειδή ξέρετε είναι μια οικογενειακή υπόθεση του τι τελικά επιλέγει ο υποψήφιος, καλός κακός μπαίνει στην κουβέντα της οικογένειας. Καλό είναι οι γονείς να εκφράζονται αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί ή τέλος πάντων επιδιώκοντας να είναι όσο γίνεται καλύτερα ενημερωμένοι. Mm-hmm. Λοιπόν, η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο, το απόγευμα 27 Απριλίου, 5.30 ώρα στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Θα έλεγα ότι αυτό το απόγευμα θα είναι πραγματικά γεμάτο πληροφορίες, γεμάτο ενημέρωση. Είναι από την Οριέντουν δύο εξαιρετικοί εισηγητές, με πρώτο και καλύτερο το Σπύρο το Μιχαλούλη. Αν τέλος πάντων κάποιος τον αναζητήσει, Σπύρος Μιχαλούλης, και πατήσει δίπλα TEDx στο ίντερνετ, θα δει ένα καταπληκτικό βίντεο με τη δική του την ιστορία, το οποίο παρεμπιπτόντως έχει πάνω από 1 εκατομμύριο views, δεν έχει δει άπειρος κόσμος τη δική την ιστορία, κυρία Δουλιαράκη, ο οποίος σπούδασε οικονομικά και όμως αυτή τη στιγμή δεν το άσκησε ποτέ αυτό το επάγγελμα. Εδώ και χρόνια είναι ο καλύτερος σύμβουλος προσανατολισμού στην Ελλάδα. Δεν είναι μια καταπληκτική δική του ιστορία και η οποία ήταν η αφορμή για να ακολουθήσει αυτό το κλάδο και τελικά να είναι τόσο χρήσιμο σε όλους εμάς. Μάλιστα. Και βέβαια Θοδωρής Θεοτόκης. Θοδωρής Θεοτόκης, πάλι από την Οριέντουν, εκτιμώ ότι είναι μια από τις πιο σοβαρές εταιρείες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Θεοτόκης θα έχει την ευθύνη της παρουσίασης τμήματων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά ξέρετε, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται και με την αγορά εργασίας και με τα γραφεία διασύνδεσης και έχουν μεγάλη πρόσβαση και στα ίδια τα πανεπιστήμια, μιλάνε και με φοιτητές, μιλάνε και με επιχειρήσεις, να ξέρετε ότι στις δικές τους εισηγήσεις υπάρχει ένα πολύ πολύ τεκμηριωμένο κομμάτι που έχει να κάνει με την αγορά εργασίας. Όταν λοιπόν μιλούν για σπουδές, πάντα παράμετρο σοβαρή για εκείνους είναι και η προοπτική στην αγορά εργασίας. Οπότε γίνεται ακόμα πιο χρήσιμη η κουβέντα που γίνεται χείλη. Μα αυτό δεν είναι, κύριε Μαυράκη, το μείζον στις μέρες μας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι. Βεβαίως εμείς λέμε ότι ο προσανατολισμός σε αυτές τις ηλικίες αλίμονο πρέπει να ξεκινήσει από αυτά που αφορούν την προσωπικότητα ενός παιδιού, δηλαδή από αυτά που θα κάνουν ένα παιδί χαρούμενο, ευτυχισμένο στη ζωή του. Έτσι. Όμως σίγουρα μέσα στην κουβέντα μπαίνουν και αυτές οι παράμετροι. Ζούμε στην πραγματικότητα λοιπόν σίγουρα. Οπότε και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή η πρώτη εκδήλωση ημέρες καριέρας το Σάββατο το απόγευμα 5.30 27 Απριλίου όπως είπατε στο Ατλαντής. Δωρεάν η συμμετοχή για όλους γονείς και μαθητές. Αλλά δεν έχουμε μόνο την πρώτη ημέρα, γιατί πάτε και την Κυριακή 28 Απριλίου. Κυριακή, ναι, την Κυριακή με αφορμή την εκδήλωση με την Κυριακή δίνουμε τη δυνατότητα σε μαθητές πρώτης λυκείου να κάνουν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού νόησης πλάς, το οποίο δουλεύουμε εμείς στον Όμιλο που κάνουμε σε πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ήδη. Αρκεί κάποιος να είναι μαθητής πρώτης λυκείου σε λύκειο της πόλης μας ή της Αλικαρνάσου ή του Γαζίου. Μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Θα πω το τηλέφωνο τέλος πάντων για ευκολία, αλλά όποιος έχει πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει και άλλος τρόπος, έτσι με μια φόρμα συμμετοχής.
Το τηλέφωνο είναι 2.45.300, 2.81.02.45.300. Σπέρδω να πω όμως τι είναι αυτό. Είπα και προηγουμένως ότι το πρόγραμμα προσανατολισμού ξεκινάει από τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τεστ, το οποίο είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο, που θα πει ότι με έναν πολύ αξιόπιστο τρόπο ψάχνει στοιχεία προσωπικότητας, τα οποία είναι πολύ βασικά, τα παίρνει, φτιάχνει το προφίλ του υποψήφιου και μεταφράζει αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητας σε επιλογές. Δηλαδή παίρνουμε ένα τεστ το οποίο προτείνει συγκεκριμένες σπουδές, συγκεκριμένα πανεπιστήμια, τα οποία είναι απολύτως βέβαιο, και το λέω με τα λόγου ευθύνης, απολύτως βέβαιο ότι ταιριάζουν στη συγκεκριμένη προσωπικότητα την οποία εξετάζει. Αυτό θα πει ότι είμαστε πολύ πολύ ασφαλείς να μιλήσουμε για αυτές τις επιλογές και το συγκεκριμένο υποψήφιο. Είναι πράγματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, στα ενδιαφέροντα, στις δεξιότητες, στην προσωπικότητα, ξαναλέω, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, το πρώτο ζητούμενο. Αυτό λοιπόν το κάνουμε με αφορμή την εκδήλωση, θα γίνει Κυριακή πρωί, αφορά παιδιά πρώτης λυκείου. Αυτό είναι η δεύτερη ημέρα αυτής της ιστορίας. Θέλω να πω, κυρία Δουλειάκη, αν με επιτρέπετε, για το Σάββατο το απόγευμα κάτι ακόμα. Βεβαιότατα. Υπάρχει ένα μέρος εκεί στην εκδήλωση, το απόγευμα του Σαββάτου στο Ιρλανδής, το οποίο είναι τα workshops. Είναι στημένα τραπέζια. Έχουμε καλέσει πολλούς επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή είναι 38 επαγγελματίες διακεκριμένοι της πόλης μας, από όλο το φάσμα. Τους ομαδοποιούμε λοιπόν, βρίσκονται στα τραπέζια τους και δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά του λυκείου να διαλέξουν ποιοι υποψήφοι, ποια επαγγέλματα θα τους ενδιέφεραν, να καθίσουν μαζί τους σε αυτά τα τραπέζια και να ρωτήσουν αυτούς τους ανθρώπους πράγματα για τη δουλειά τους. Εάν με ρωτάτε τη γνώμη σας, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Εγώ συνήθως τριγυρίζω ανάμεσα τους, στείλω το αυτοί μου για να ακούσω, γιατί πραγματικά εκεί ακούς τις αληθινές απορίες και τις αγωνίες αυτών των παιδιών. Για το πώς είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων και πώς είναι η δουλειά τους, ποιες είναι οι προοπτικές τους, ποια είναι τα χρήματα που παίρνουν κτλ. Έχω λοιπόν χαρά μεγάλη, γιατί όλοι ανταποκρίνονται και από ένστολα από τα σώματα ασφαλείας που έχω καλέσει επίσημα, και να ευχαριστήσω δημοσίως την αστυνομία, την πυροσβεστική, το λιμενικό, ανθρώπους του Πολυτεχνείου, πολιτικούς, μηχανικούς, μηχανολόγους, από το φάσμα των επιστημών υγείας, γιατρούς, τεχνολόγους, τροφίμων, διατροφολόγους, από τις θεωρητικές επιστήμες. Ανταποκρίθηκα με χαρά και το κάνουν πάντα πολλά χρόνια. Είναι τόσο χρήσιμοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι τόσο πολύτιμες οι συμβουλές τους, αυτά τα παιδιά που δεν έχουν την παραμικρή εμπειρία, επαγγελματική εννοείται, και δεν γνωρίζουν τίποτα για τις δουλειές, πολλές από αυτές τις δουλειές. Αυτό είναι ένα μαγικό μέρος αυτή την βραδιά. 38 διαφορετικά επαγγέλματα, όπως είπατε, 38 διαφορετικοί επιτυχημένοι επαγγελματίες, οι οποίοι θα βρίσκονται σε αυτά τα τραπέζια. Mm-hmm. Αφορά, ωστόσο, για να μην μπερδευτούμε, την εκδήλωση mm-hmm. του Σαββάτου στις 5.30, mm-hmm. έτσι. Σωστά. 5.30 το απόγευμα του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Εκεί θα γίνουν αυτά. Οι εισηγήσεις, να ξέρετε, γιατί ρωτάνε αν μπορούν και μικρότεροι μαθητές γυμνασίου κτλ. Υπάρχει ένα πρώτο μέρος, το πρώτο κομμάτι των εισηγήσεων αυτών των ανθρώπων που έρχονται από την Αθήνα. Το πρώτο μέρος αφορά γενικότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά των μαθητών. Δηλαδή, θα προσπαθήσει κυρίως ο Σπύρος Μιχαλούς να αναφερθεί στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας μαθητής προκειμένου εν τέλει να τα καταφέρει. Θα αναφερθεί στην αξία που μπορεί να έχει η στοχοθεσία, το να αρχίσουν αυτά τα παιδιά να βάλουν μπροστά τους ένα όνειρο, να βάλουν μπροστά τους ένα στόχο. Θα μιλήσει για τον τρόπο που πρέπει να οργανώσουν την προσπάθεια. Γιατί το μυστικό, ξέρετε, δηλαδή, είναι στο να αρχίσω ξαφνικά με τις ώρες να δουλεύω. Έχει τεράστια αξία ο τρόπος που οργανώνει τη δουλειά, τα προγράμματα μελέτης. Θα επιμείνει, ας πούμε, στα κίνητρα που μπορεί να βρει ένας μαθητής προκειμένου πραγματικά να ενεργοποιηθεί. Στα κίνητρα. Πολλά παιδιά έτσι δεν έχουν οργανώσει τη δουλειά τους. Πώς μπορείς να κινητοποιήσεις αυτά τα παιδιά? Είναι καθημερινότητα αυτά στα σπίτια των ελληνικών οικογενειών. Τα παιδιά, το παιδί να μην διαβάζει, να ασχολείται με άλλα πράγματα. Πώς θα γίνει να του δώσεις ένα αληθινό κίνητρο? Ποιος θα του το δώσει, με ποιον τρόπο? Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα για το ξεκίνημα, για την οργάνωση, για το πώς μπορεί κανείς να σιγά σιγά να βρει ένα δρόμο
προς το στόχο, προς την επιτυχία. Mm. Το κίνητρο. Ξέρετε, σας ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θέλω να μου επιτρέψετε να σας θέσω ένα ερώτημα, κύριε Μαυράκη. Οι μέρες καριέρας θεσμός, 23 χρόνια τώρα από τα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου. Η εμπειρία σας από όλα αυτά τα χρόνια, τους μαθητές οι οποίοι ήρθαν κοντά σας για να ενημερωθούν, για να πάρουν πληροφορίες, από αυτά τα παιδιά, από αυτούς τους μαθητές, τους αυριανούς πολίτες, αυριανούς επιστήμονες κλπ. Τι δείχνει μέχρι σήμερα, εμπιστεύθηκαν όντως αυτή τους την, αν θέλετε, την πρώτη αγάπη για κάποιο επάγγελμα, επηρεάστηκαν ενδεχόμενα μέσα από την οικογένεια για να ακολουθήσουν ένα άλλο επάγγελμα? Χαίρομαι πολύ. Ναι, είναι εύλογο το ερώτημα. Εμείς εδώ χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αυτό που έχει στηθεί και αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό στο φροντιστήριο που Καμισάς είναι μια υπηρεσία πιστοποιημένη από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Υπάρχει ένα πλάνο, ένα πρόγραμμα ολόκληρο, το οποίο έχει δύο μέρη. Το ένα είναι ότι ασχολείσαι προσωπικά με την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του μαθητή ξεχωριστά, και το δεύτερο είναι με τεράστια προσπάθεια να δώσουμε πληροφορίες. Τα παιδιά για τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχουν την παραμικρή ιδέα. Ναι, αλλά εκεί βρίσκεται η ζωή τους, το μέλλον τους, το επάγγελμά τους. Εκεί πέρα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε κενά, να προσπαθήσουμε να πούμε τι θα πει σπουδές, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες των τμήματων, τι προοπτικές δίνουνε, πώς συνδέονται οι σπουδές μεταξύ τους, τι σημαίνει εναλλακτικές καριέρες, τι σημαίνει επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν γίνεται ένα παιδί στα 17, στα 18 που θα φτιάξει μηχανογραφικό, καλός κακός, θα ξεκινήσει τις σπουδές του κάπου. Δεν γίνεται να μην έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξέρετε ότι έχουμε και επιδιώκουμε τις επαφές με τα παιδιά και όταν σπουδάζουν και μετά που σπουδάζουν. Χαιρόμαστε γιατί κρατάμε αυτούς τους δεσμούς, τους συναισθηματικούς δεσμούς. Έχουμε και παρακάτω με αυτές τις συνεργασίες που διατηρούμε με τους συμβούλους σταδιοδρομίας, είναι η πορεία συνεχίζεται, δεν τελειώνει. Και αυτό που εισπράττουμε πραγματικά είναι πολύ πολύ θετικό. Μιλάμε με αυτά τα παιδιά και μιλάμε και παραπέρα με αυτά τα παιδιά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεν κάναμε λάθος σε αυτή την προσπάθεια, που εμπιστευτήκαμε τα επιστημονικά εργαλεία που διαθέτουμε, που αυτά τα παιδιά είναι χαρούμενα με αυτό που κάνουν. Δεν μας επιτρέπουμε λάθος σε αυτό. Δεν γίνεται ένα παιδί να βρεθεί να σπουδάσει κάτι και μετά από 3 μήνες να πάρει τηλέφωνο τη μαμά του και να πει «Εγώ μαμά φεύγω, γιατί δεν με αφορά». Είναι τραγικό. Δεν το επιτρέπουμε στον εαυτό μας. Και εδώ και τόσα χρόνια, μιλάμε για μέρες καλύτερα, 23 χρόνια. Ναι, έχουμε επενδύσει σε αυτό, γιατί όντως είναι μείζον. Δεν γίνεται να διαβάζει ένα παιδί, να προσπαθεί να κυνηγάει την επιτυχία και να μην έχει προσδιορίσει σωστά τι σημαίνει επιτυχία, τι σημαίνει στόχος για τον καθένα. Σε αυτό έχουμε επενδύσει και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Απόλυτο δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τις κουβέντες, για τις πληροφορίες, για όλους τους μαθητές, για όλους τους γονείς τους που σας ακούν αυτή την ώρα, κύριε Μαυράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τους δούμε αύριο το απόγευμα. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, όντως, και μεγάλο το ενδιαφέρον. Σάββατο απόγευμα 5:30 στο Ατλαντή. Θα χαρούμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε λιγάκι και να τους υποψιάσουμε σε τόσο σοβαρά θέματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιεράκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας.